Κατά τους τελευταίους μήνες, ο ναυτικός όμιλος λειτουργήσε τμήματα σχολών ιστιοπλοείας Τριβώνου για παιδιά ηλικίας από 7 ετών και ανοιχτή θαλάσσης για ενήλικες. Στα πλαίσια λοιπόν της εκδήλωσης αυτής, θα θέλαμε να απονείμουμε τα μοναμνηστικά διπλώματα των μαθητών, ξεκινώντας με το τμήμα ιστιοπλοείας Τριβώνου. Παρακαλούμε τον κύριο Λιμενάρχη Νεάπολης Βιών, Πατίστα Δημήτριο, να προσέλθει για την απονομή. Η Δεσποινή Σαλή Μαρίνα. Την αγάπη σας για όλα τα παιδιά της Νεάπολης. Και συνεχίζουμε τον κύριο Δίπλα Γάλαμπο. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε θερμά τους προπονητές των παιδιών, την κυρία Κρητικού Παναγιώτα, η οποία λόγω σπουδών δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας, και τον κύριο Μανώτα Φάνη. Περίπου 20 ολόκληρα χρόνια έχει μήματα ιστιοπλοείας κάθε καλοκαίρι στην ανοιχτή θάλασσα. Καλώς ή κακώς, τα περισσότερα ήμουν εγώ. Ο χρόνος όμως είναι αμήλυτος και φοβάμαι ότι είναι η τελευταία χρονιά που έρχομαι στον τόπο που γεννήθηκε ο πατέρας μου και έκανα ένα πετυχημένο σχολείο όπως και όλα τα άλλα. Η ανοιχτή θάλασσα μας δίνει τη χαρά να μπορούμε και να κάνουμε διακοπές νοικιάζοντας ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος. Σήμερα λοιπόν έχω υποχρέωση. Μετά παρακαλώ οι νέοι αθλητές, παρακαλώ τα μικρά παιδάκια να προσέξουν λίγο. Σήμερα μετά από 20 χρόνια παρουσία του σκάφους εδώ, θέλω να ευχαριστήσω το Λιμεναρχείο της Νεάπολης για τη βοήθεια που έδινε κάθε χρόνο στο σκάφος, το Λιμενικό Ταμείο Νεαπόλεως και όλους όσους βοήθησαν σε αυτό το δύσκολο λιμάνι να δημιουργείται το σκάφος, ευτυχώς χωρίς ζημίες. Είμαι λίγο φορτισμένος μετά από τόσα χρόνια, γιατί μάλλον δεν βλέπω να ξανακατεβαίνω να κάνω σχολείο. Προσέλθουν για την απονομή των διπλωμάτων τους. Ο κύριος Κοκκινάκης Παναγιώτης. Ο κύριος Λιβανός Εμμανουήλ. Η κυρία Κουρκούλη Παρασκευή Ελένη, όπου είναι οι γονείς της εδώ. Η σχολή ανοιχτής θαλάσσης, όπως κάθε χρόνο, όπως προείπε και ο κύριος Τεράκης, ο δάσκαλος εδώ, είχε ως πρακτικό, εκπαιδευτή στην πρακτική τον κύριο Περάκη και στα θεωρητικά σύνδραμαν η κύριοι Παπαδάκης Μινάς, ο πλοίαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ο κύριος Ζουμάνης Αντώνιος, πλωτάρχης του λιμενικού σώματος και ο κύριος Δημοσθένης Κοντομινάς, και ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Μιας και ο Ζαφανίκος μας δήλωσε την πράξη να έρθει στην περιοχή μας, θα πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Αν το μεταπίσατε και έρθει και το χρόνο, θα ήταν καλό. Το βλέπω ότι δεν έχω μία, αλλά έχει φορτιστεί, το βλέπω ότι είναι φορτισμένος, ίσως με λίγο προσπάθεια να το μετατούσουμε.